Ενώ στην Ελλάδα γίνεται προσπάθεια να βγει το dancing στον αέρα, στην Κύπρο το show χορού και τραγουδιού μετράει ήδη 2 live. Την παράσταση όμως κλέβει η Κριτική Επιτροπή. Η Εύη Δρούτσα και ο Νίκος Μουρατίδης είναι στα μαχαίρια. Χαρακτηριστικό είναι μάλιστα ότι ενώ στο πρώτο live καθόταν δίπλα-δίπλα, στο χθεσινό μπήκε ανάμεσά τους άλλος κριτής. Με τον Νίκο εγώ δεν έχω τίποτα. Ο Νίκος μόνος του έχει τσακωθεί εδώ και χρόνια και δεν ξέρω γιατί έχει τσακωθεί, σου μιλώ ειλικρινά. Είπε για τα ρούχα κάτι και αυτό εμένα με στεναχώρησε. Γιατί δεν μπορείς σε μία παραγωγή που ξέρεις ότι βγαίνει με μεγάλη δυσκολία να λες ας πούμε ότι δεν μπορείς σε ένα τραγούδι που τραγουδάει Χάρης Αλεξίου να βγαίνεις με αυτό το φόρεμα. Ήρθαμε να κρίνουμε τα ρούχα στα οποία σωστό, τα παιδιά... και τον ενδυματολόγο ο οποίος έχει ντύσει υπέροχα όλα. Κυρία Δρούτσα, δεν θα πηγαίνετε χωροφύλακας. Όχι, τα... Όχι. Μεγάλη προσβολή για τα παιδιά που έχουν δουλέψει. Είναι κάποια πράγματα που νομίζω ότι πρέπει να προσέχουμε όταν τα λέμε και όταν ξέρουμε ότι από πίσω είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν δουλέψει πάρα πολύ για αυτό το πράγμα. Η Εύη Δρούτσα, μάλιστα, που ήταν και πέρσι στο σόου μας, αποκάλυψε πως δεν πληρώνεται για τη συμμετοχή της στην Επιτροπή. Εδώ, όταν βλέπουμε και κάνουμε και από τα τηλέφωνα προσπαθούμε να μαζέψουμε χρήματα για φιλανθρωπικό σκοπό, δεν είναι το αν πήραμε λεφτά, μα δεν πήραμε. Δεν πληρώνεστε. Βεβαίως όχι. Μόνο τα εισιτήριά μου πήγαινε όλα και αυτά. Τώρα ποιος έχει πληρωθεί και ποιος λέει ότι πληρώθηκε, φαίνεται δικά του τα θέματα του καθενός. Οικονομικά η πρόταση η οποία σας έγινε ήταν καλή. Σας βρίσκω διάκριτη. Για να δεχτώ και να πάω, ναι. Αυτό το είναι φιλανθρωπικό και εγώ παίρνω όσα να είναι, δεν το καταλαβαίνω. Παλιά καραβάνα στις επιτροπές η Εύη Δρούτσα και έχουν δει πολλά τα μάτια της στα σόου. Αυτό που βλέπω τώρα στο dancing είναι, θα μου πεις οι άνθρωποι είναι επαγγελματίες εκεί, είναι. Ξέρεις τι, εκεί δεν έχουν αντιπαλότητα. Δεν λέει πάω εγώ γι' αυτό. Το μπάτζετ και το συνολικό κόστος της εκπομπής είναι πολύ προσιτό. Πολύ προσιτό, ναι, και έχει γίνει καταπληκτική δουλειά. Κατά τα άλλα, οι γνώριμοι από εδώ που συμμετέχουν στο σόου, ανάμεσά τους ο Τάσος Θεοδόρου, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στο χορό λόγω ύψους, κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για το επόμενο live. If I follow, I will surely find. Αλλά και ο Δάκης άφησε καλές εντυπώσεις και πέρασε με την παρτενέρ του στο τραγούδι. Αυτό το μαμό, το Βραζιλέ.